αντιλογόνους και διασμούς τους, τόσο προβάλλει το καθαρό χαρακτήρα των δημοτικών διοικήσεων που στην αρχή εμφανίστηκαν ως όψιμοι εχθροί της τάξης, αλλά τελικά έπεσαν στο νερό, επειδή δεν μπορείς να πατήσεις ταυτόχρονα σε δύο μπάρκες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι δημοτικές διοικήσεις Λαγκαδά και Πάγου Μελά. Η πρώτη στήριξε μέσα στα δημοτικά συμβούλια ψηφίσματα κατά της κάψης και την ίδια στιγμή πρότεινε στην περιφέρεια την προοθέτηση της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην περιοχή της Μαυροράκης για παραγωγή 120.000 τόνων RDF-SRF. Η δεύτερη, αυτή του Πάγου Μελά, έστεινε θέσεις κατά της κάψης και μετά την αδειοδότηση ενέκρινε το τελικό στάδιο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Ακαρπίας που πολεοδομικά κλειδώνει την κακυλογόνα, ρηπογόνα λειτουργία της βιομηχανίας και τώρα επισέβεται μη κυβερνητικές οργανώσεις για να κάνουν τις συνεθρήσεις που πρέπει να αναλάβει το κράτος. Όλοι αυτοί είναι τώρα πρόθυμοι να υλοποιήσουν μέχρι την τελευταία λέξη τον νέο εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατά καλό καιρό και θέτησε προτεραιότητα την καρκινογόνα κάψης σκουπιδιών και στην περιοχή μας. Η πορεία του δίκαιου αγώνα μας θα ξεβράζει ό,τι βλαβερό στοιχείο θα θελήσει να εμφανιστεί ως όψιμο σύμμαχός μας. Αποκτούμε πείρα μέσα από τις μαχητικές γενικές συνελεύσεις όπως πρέπει να κάνει το κίνημα. Βγάζουμε συμπεράσματα, γινόμαστε πιο πολύ, πιο ενωμένοι, πιο αποφασιστικοί για τις μάχες που έρχονται. Δεν χαρίζουμε την αναπνοή και τη ζωή μας για τα κέρδη των λίγων, γιατί αυτή είναι απέναντί μας, για την κερδοφορία ενός ομίλου. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες.